την αναμονή και την νοσταλγία και μας συνεγείρισε ένα πανηγύρι προετοιμασίας και ευφροσύνης. Μήπως είναι η λάμψη και η μαγεία των ημερών, οι λαμπροστολισμένοι δρόμοι, οι γιορτινές πλατείες και οι φωτεινές βιτρίνες που μας ευχαριστούν με την ομορφιά τους. Μήπως είναι οι νοσταλγικές χριστουγεννιάτικες μελωδίες που ξεκίνονται από παντού και χαϊδεύουν με χέρια βελούδινα τη μνήμη και την ψυχή μας. Μήπως είναι όλα εκείνα τα πατροπαράδοτα έθιμά μας, τα τραγούδια και τα ζεστά κάστανα, το στολισμένο δέντρο του σαλονιού με τα δώρα, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και γύρω τα χαρούμενα πρόσωπα των αγαπημένων μας. Ναι, είναι όλα αυτά μαζί, αλλά και ταυτόχρονα είναι η βαθιά αίσθηση ότι κάθε χρόνο ανάμεσά μας και μέσα μας γεννιέται ένας Θεός. Ο Θεός της αγάπης, της ελπίδας και της δικαιοσύνης. Νύχτα των Χριστουγέννων θεϊκή. Στο σύνορο του ουρανού και της γης, στο σημείο όπου συμπλέκονται τα επουράνια με τα επίγεια, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και έτσι αθόρυβα και ταπεινά σημειώνεται η ώρα της αίματα προσέγγισης του Θεού και του ανθρώπου. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθηκε. Γεμίζει η ψυχή μας με ειρήνη. Είναι η ώρα που η καρδιά μας αγκαλιάζει όλους τους συνανθρώπους μας χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις, που η σκέψη μας ατελήσει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Σήμερα ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου. Σήμερα ο Άναρχος άρχεται και ο Λόγος ακούται. Εδυνάμεις των ουρανών αγάλλονται και η γη της ανθρώπης εφραίνεται. Οι μάγοι τα δώρα προσφέρουσι, οι ποιμένες το θαύμα κηρύττουσι. Ημείς δε ακαταπαύστος βόμεν, δόξα ρεψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Πέρα λοιπόν από τη σωτηρία της ψυχής μας που ευαγγελίζεται η γιορτή των Χριστουγέννων, η πανανθρώπινη γοητεία της βρίσκεται στο αισιόδοξο μήνυμα της παγκόσμιας ειρήνης, μιας προσδοκίας που είναι για όλους μας κυρίαρχη και αποτελεί την προϋπόθεση για την πρόοδο και την ευημερία της ανθρωπότητας. Μιας προσδοκίας που μοιάζει με άπιαστο όνειρο παρά το υψηλό επίπεδο του πολιτισμού μας. Με τη σκέψη μας να αγκαλιάζει όλη τη γη και τη δράση μας να ξεκινάει από τους πιο κοντινούς συνανθρώπους μας, ας κάνουμε κάτι ξεχωριστό τα φετινά Χριστούγεννα. Ας μην περιοριστούμε στη μέρημνα των δικών μας μόνο, αλλά ας εκφράσουμε έγραφα την αγάπη μας σε κάποιους που την έχουν ανάγκη, σε κάποιους που ενώ βρίσκονται κοντά μας, εμείς αγνοούμε την ύπαρξή τους. Μέσα από μια τέτοια προσέγγιση θα αισθανθούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων να μας συγκλονίζει και να μας ενδυναμώνει πραγματικά. Πολλές ευχές σε όλους να νιώσετε τη χαρά των Χριστουγέννων που είναι η ελπίδα, το νόημα των Χριστουγέννων που είναι η ειρήνη και την καρδιά των Χριστουγέννων που είναι η αγάπη. Ας απολαύσουμε τους μαθητές μας καθώς μας μεταφέρουν στο κλίμα των Χριστουγέννων. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσει με την αναπαράσταση της γέννησης. Η καμπάνα Χριστούγεννα χτυπάει και μου φτερώνει την ψυχή και ανοίγεται η καρδιά μου και σκορπάει θυμίαμα και προσευχή. Πόσο μας συγκινούν τα λόγια αυτά του Χριστού Παλαμά για τα Χριστούγεννα. Κάθε χρόνο, μαζί με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη γη, περιμένουμε με λαχτάρα να ζήσουμε την παραμυθένια ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Τα σπίτια μας στολίζονται με χιλιάδες πολύχρωμα λαμπιόνια και οι πολιτείες μας ντύνονται με την πιο λαμπερή φωνησιά τους. Κάθε χρόνο τις μέρες αυτές, οι καρδιές των ανθρώπων ανοίγουν για να γεμίσουμε το φως της γέννησης με την αγάπη που απλόχερα χάρισε ο Χριστός στον κόσμο. Τα Χριστούγεννα είναι η είσοδος του Θεού στον κόσμο μας, η ενσάρκωσή του. Η έκφραση της απόλυτης αγάπης του για εμάς, τα δημιουργήματά του.
Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο μια παγωμένη νύχτα, όχι σαν βασιλιάς, μα σαν κυνηγημένος, σαν άστεγος, μέσα σε ένα σκοτεινό στάβλο, αθόρυβα και ταπεινά, για να υψώσει τον άνθρωπο, να τον φέρει πιο κοντά στη θεϊκή του υπόσταση, να τον φωτίσει με το φως της αγάπης και να του χαρίσει την αιώνια ζωή. Σήμερα έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε την πιο αγαπημένη, την πιο ελπιδοφόρα, την πιο συγκινητική ιστορία από όλες. Την ιστορία της γέννησης του Θεανθρώπου. Με οδηγό τις γραφές των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά, ας ζήσουμε όλοι μαζί το θαύμα των Χριστουγέννων. Thank you.
καφέ, ψάχνουμε για ένα δωμάτιο και δεν βρίσκουμε τίποτα. Είναι νύχτα, είναι ξεκουρασμένοι. Λυπάμαι πολύ. Ούτε εγώ έχω δωμάτιο να σας δούμε. Σε παρακαλώ. Η γυναίκα που σας φέρει στην ψηφιακά κυρία. Είμαστε κουρασμένοι. Έχω μόνο ένα στάδιο να σας κάνω. Εκεί θα προσπαθήσω. Thank you.
Και γένετο σύντονο γένο, πλήθο στρατιά ουρανίου. Τότε άνοιξαν οι ουρανοί και ένας άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε αναγγέλλοντας τη γέννησή του Χριστού στους ανθρώπους. Και ύστερα στρατιές μικρών αγγέλων πλημμύρισαν με το φως τους στον ουρανό. Thank you.
ζούσαν έξω από τα κτίρια της Βηθλέμ, πήγαν γρήγορα να προσκυνήσουν πρώτοι τον νεογέννητο μωρό, προσφέροντας τα ταπεινά τους δώρα και την αγάπη.